Γεια σας αγαπητοί μου, για να ρίξουμε μια ματιά στις τάσεις των σημερινών ενεργειών και ανάλογα από το τι είδους ενέργειες θα μας αποκαλυφθούν θα πάρει και το βίντεο τον αντίστοιχο τίτλο. Εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω πως οι ενέργειες είναι γενικές, αφορούν το σύνολο. Εσείς μπορείτε να κρατήσετε ό,τι σας ταιριάξει και αν σας ταιριάξει. Επιπλέον στο καρφιτσωμένο σχόλιο, καθώς και στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε το email μου και το facebook μου. Η ενέργεια πάντα μεταβάλλεται, τίποτα ποτέ δεν μένει στάσιμο και ας φαίνεται πως είναι στάσιμο. Η ενέργεια πάντα κάνει κύκλους. Οπότε λοιπόν, αν κάποιοι από εσάς θελήσετε να δείτε και αρκετά παλιότερα βίντεο μου, είναι πολύ πιθανόν να σας καλύψουν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή η ενέργεια πάντα μεταβάλλεται και κάνει κύκλους. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες, αγαπητοί μου, ήδη εδώ. Μας έχουν εμφανιστεί πάρα πολλά. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ όμορφα πραγματάκια. Έχουμε και λέμε. Κοιτάξτε εδώ. Τι γίνεται, χάρμα οφθαλμών, έτσι. Λοιπόν, εσείς μπαίνετε σε μια φάση που θέλετε να είστε αισιόδοξοι. Θέλετε να βλέπετε τα πράγματα από τη θετική τους πλευρά και πολύ καλά θα κάνετε, γιατί όσο πιο πολύ αισιόδοξοι είμαστε, τόσο περισσότερο ανεβαίνουμε ενεργειακά. Κοιτάξτε εδώ ομορφιά, τα μπαλονάκια αυτά που σας ανεβάζουν προς τα επάνω, αγαπητοί μου. Θα γίνετε ένα πάρα πολύ σημαντικό άτομο εξαιτίας αυτής εδώ της κατάστασης. Σοφό, όλοι θα θέλουν να σας ακούν, όλοι θα θέλουν να σας συμβουλεύονται, όλοι θα εκτιμούν τη γνώμη σας. Γυαλάκια, μπορεί να είστε κάποια από εσάς εκπαιδευτικοί, είτε πρωτοβάθμιας, είτε δευτεροβάθμιας, είτε τριτοβάθμιας, ίσως να είστε συγγραφείς, ίσως να είστε άνθρωποι οι οποίοι ασχολείστε με τον κλάδο της ψυχοθεραπείας, να είστε δηλαδή ψυχολόγοι ή ψυχίατροι. Πάντως, αν μη τι άλλο, εσείς θα φτάσετε σε ένα level τέτοιο και ας μην είστε κάτι από όλα αυτά που σας ανέφερα. Θα σας σέβονται οι άλλοι και θα λένε πω πω πω, με αυτόν τον άνθρωπο, άντρα ή γυναίκα, εγώ μπορώ πραγματικά να κάνω σοβαρές κουβέντες. Τι καλύτερο. Θα σας βάζουν ψηλά. Θα σας θεωρούν άτομο το οποίο κάποιος μπορεί πραγματικά να εμπιστευτεί τα λόγια του. Πάρα πολύ ωραία. Εσείς έχετε περάσει από μια πολύ δύσκολη κατάσταση, αγαπητοί μου. Βλέπετε εδώ τα εξάρια. Έχετε περάσει διαπυρός και σιδήρου που λέμε. Θεωρήσατε κάποιες φορές ότι καίγεστε στη φωτιά της κόλασης. Δεν το λέω βέβαια θρησκόληπτα, αλλά θέλω να σας δώσω ένα τρανταχτό παράδειγμα περί τίνος πρόκειται. Για τους λάθος λόγους όμως φτάσατε σε αυτήν εδώ τη θέση. Θέλετε αυτό να τα αποτινάξετε από επάνω σας. Θέλετε να ξαναβρείτε την ψυχική σας ηρεμία, την ψυχική σας γαλήνη. Κρατήστε το 7 εδώ. Μην το φοβάστε αυτό, σας παρακαλώ. Αυτό απλά μας δείχνει ότι κάποια στιγμή εσείς βρεθήκατε σε σταυροδρόμια ύποπτα. Ίσως κάποιοι από εσάς να έχετε περάσει από χρήση ουσιών, να έχετε περάσει από αλκοολισμό, να έχετε περάσει από διάφορες διαταραχές, οι οποίες στο μυαλουδάκι το κάναν τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και όλα αυτά ήταν για τους λάθους λόγους. Δεν άξιζε. Κρατήστε το 7 όπως σας προείπα. Για το λόγο αυτό λοιπόν εσείς είχατε αψιμαχίες με τους άλλους ανθρώπους. Τσακωνόσασταν πάρα πολύ συχνά, κλείνατε το ζωνάρι για καυγά που λέμε, συνέχεια σχεδόν. Ήσασταν σε μια επιθετικότητα και αυτό γιατί δεν ήσασταν ο εαυτός σας. Τόσο απλά. Δεν ήσασταν ο εαυτός σας. Κρατήστε εδώ το 2. Αγαπητοί μου, μία εικόνα, χίλιες λέξεις. Όμως, κοιτάξτε εδώ. Τώρα πια γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την αξία σας. Όπως είπαμε, βρίσκεστε πια
εδώ, σε αυτό το level. Είστε ένα πολύτιμο διαμάντι, αγαπητή μου. Θαυμάσια, πω πω τι ωραία πράγματα. Και ποιος δεν περνά, αγαπητή μου, από δυσκολίες ή μεταμορφώσεις στη ζωή του. Έτσι εξελισσόμαστε, αλίμονο. Να τα. Εσείς τώρα θέλετε να βλέπετε τα πράγματα ζυγισμένα, να μην γέρνει ζυγαριά ούτε από τη μια πλευρά, ούτε από την άλλη πλευρά, αλλά να είναι ισότιμα τα πράγματα. Κρατήστε το δύο. Τι ομορφιές. Κάποιος έρχεται προς το μέρος σας, αγαπητοί μου. Έλα με φόρα που λέμε. Ή πιθανότατα εσείς να σκέφτεστε να αγοράσετε κάποιο όχημα. Αυτοκίνητο να είναι, μοτοσυκλέτα να είναι, ίσως να είστε επαγγελματίες οδηγοί, να είστε ταξιτζίδες, μπορεί να είστε οδηγοί φορτηγών, αλλά επιπλέον κάποιο άτομο έρχεται προς το μέρος σας. Κρατήστε το αυτό, να θυμάστε το 7. Κάποιο άτομο κάνει μια διαδρομή, μεγάλη διαδρομή για να έρθει προς εσάς. Μπορεί να προέρχεται από άλλη χώρα, μπορεί να προέρχεται από άλλη πόλη, μπορεί να προέρχεται και από άλλη ήπειρο. Κάποιο άτομο έρχεται προς τα εσάς ή εσείς θέλετε να πάτε σε κάποιο άτομο το οποίο είναι μακριά και πρέπει να μεσολαβήσει μια αλφα διαδρομή και μετακίνηση. Σας εκτιμούν, αγαπητοί μου, σας εκτιμούν, και αν κάποιοι από εσάς βρίσκεστε σε μια δέσμευση, μην εκπλαγείτε αν λάβετε δαχτυλίδι αραβώνων ή δαχτυλίδι λογοδοσήματος που λέμε. Εντάξει, λοιπόν, σας γίνεται μια πρόταση δέσμευσης. Κρατήστε το 10, ωραία πράγματα. Παιδιά μου, και μετά από αυτό, πάει, αυτό ήτανε. Το ξεκλειδώσατε το πράγμα που λέμε. Ξεκλειδώσατε την πόρτα, έχετε ήδη το κλειδί στα χέρια σας και την ξεκλειδώνετε την πόρτα της ευτυχίας σας, της ανάπτυξής σας, των οικονομικών σας, τα πάντα όλα. Να το το κλειδί, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να το βάλετε στην κλειδαριά και να ανοίξετε την πόρτα. Κρατήστε το 9, που έτσι κι αλλιώς είναι αριθμός της ολοκλήρωσης, το 9. Να ανακεφαλαιώσω. Κάποιοι από εσάς πια θέλετε να βλέπετε τα πράγματα πιο αισιόδοξα. Θεωρείτε ή θέλετε να φτάσετε σε ένα επίπεδο που πια οι άλλοι σας εμπιστεύονται, σας εκτιμούν, τον τρόπο που σκέφτεστε, εκτιμούν τον τρόπο που μιλάτε, θεωρούν ότι κάποιες φορές είσαστε σε πολύ ανώτερο επίπεδο πνευματικά, ίσως κάποιοι από εσάς να είστε ψυχολόγοι, να είστε ψυχοθεραπευτές, να είσαστε εκπαιδευτικοί, και τα λοιπά, και τα λοιπά, μεταφέρετε δηλαδή γνώση, μεταλαμπαδεύετε γνώση. Ό,τι σας είχε ταλαιπωρήσει εδώ και σας μπλόκαρε με πάρα πάρα πολλά εμπόδια, το παλεύετε, του δένετε μία, μπαμ, βρε, άις το καλό, εγώ θα σε νικήσω. Δεν θα νικήσεις εσύ εμένα. Εδώ πιθανότατα να συμβολίζει ότι έχετε περάσει από βαθιά κατάθλιψη ή κάποια διαταραχή γενικότερα. Τώρα θα δεις, εγώ θα σε νικήσω. Δεν θα το βάλω κάτω. Εγώ θα σε νικήσω. Όχι εσύ εμένα. Σύμφωνοι. Και υπάρχει κάποιο άτομο που σας εκτιμά πάρα 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 πολύ. Θέλει να σας προσφέρει γαλήνη ομορφιές στη ζωή. Είναι πολύ δοτικός άνθρωπος αυτός εδώ. Με αποτέλεσμα εσείς να νιώσετε ότι επιτέλους ήρθαν τα πράγματα στα ίσα τους. Επιτέλους έχω ισορροπία στη ζωή μου. Αυτό εδώ το άτομο έρχεται προς τα εσάς, ίσως να ζει σε άλλη χώρα, σε άλλη πόλη ή σε άλλη ήπειρο. Πρέπει να κάνει μια διαδρομή για να έρθει δηλαδή προς τα εσάς. Σας προσφέρει μια πρόταση η οποία δεν είναι υποχρεωτικά ερωτικού τύπου, μπορεί να είναι και επαγγελματικού τύπου, πρόταση συνεργασίας κτλ. Και επιτέλους εσείς λέτε, ωραία, τώρα το κλειδί το κρατάω εγώ, μεταφορικά μιλώντας, και ξεκλειδώνω τις επιθυμίες μου και αυτό που ήθελα πάντα να κάνω ή αυτά που ήθελα πάντα να κάνω. Το 9 αριθμός της ολοκλήρωσης. Αν πρόκειται για οικογενειακά ζητήματα, πάλι το ίδιο. Δηλαδή, κάποιοι από εσάς έχετε φτάσει στο επίπεδο που ξέρετε πια τι αξίζετε. Η οικογένειά σας ή οι συγγενείς σας σας βλέπουν σαν ένα άτομο που έχει προχωρήσει πάρα πολύ ενεργειακά και σε γνώσεις.
Ξέρετε όμως βέβαια εσείς τι έχετε τραβήξει από αυτό το οικογενειακό περιβάλλον και το τι σας έχουν κάνει. Κάποιοι ήταν πολύ εχθρικοί απέναντί σας. Όμως, λέτε, δεν το βάζω κάτω, εγώ το παλεύω αυτό, το παλεύω. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να με μειώσει. Εσείς λαμβάνετε ένα δώρο ως ένδειξη εκτίμησης από το οικογενειακό σας περιβάλλον και αυτό σας κάνει να νιώσετε ότι επιτέλους, ρε παιδί μου, δικαιώνομαι. Επιτέλους. Ίσως κάποιος συγγενής σας ζει μακριά, σε άλλη χώρα, σε άλλη Ήπειρο ή και σε άλλη πόλη, να το περιμένετε αυτό το άτομο να έρθει προς το μέρος σας. Θα σας προσφέρει κάτι πολύτιμο, ένα κόσμημα και εσείς θα πείτε ωραία, πάρα πολύ καλά είμαι τώρα. Το κλειδί το κρατάω εγώ, το κλειδί της επιτυχίας, το κλειδί της σοφίας, το κλειδί της ευτυχίας είναι στα χέρια μου πια. Πω, μηνύματα εδώ. Για πάμε ρε παιδιά λίγο παρακάτω να τα ξεδιαλύνουμε. Πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Για να δούμε τι άλλο θα μας αποκαλυφθεί. Κρατάτε το κλειδί της ευτυχίας. Ολοκληρώνεστε, αγαπητοί μου. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο είδους ενέργειες θα μας αποκαλυφθούν. Μισό λεπτό παρακαλώ. Μια στιγμή Α, εντάξει, ωραία. Για να δούμε. Ποτάμι. Αυτό συμβολίζει τις δυσκολίες που έχετε περάσει μέχρι τώρα. Που θεωρούσατε ότι πώς θα το διασχίσω αυτό εδώ το ποτάμι. Πώς είναι δυνατόν. Είναι και ορμητικό ποτάμι. Κι αν πνιγώ και αν δεν προλάβω να βγω στην άλλη όχθη. Όμως το κατακτάτε εσείς το ποτάμι και το διασχίζετε και τα πάντα. Δεν είναι εμπόδιο πια για εσάς. Εδώ συμβολίζονται ζώδια του νερού, καρκίνος, σκορπιός, ιχθύς. Το 13 αξιολογήστε το εσείς. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλου είδους πληροφορίες θα πάρουμε, αγαπητοί μου, από αυτό το συγκλονιστικό, πραγματικά ενεργειακό μήνυμα που μας έχει παρουσιαστεί. Πραγματικά συγκλονιστικό. Μισό λεπτό παρακαλώ. Α, ξέχασα να σας αναφέρω ότι ίσως κάποιοι από εσάς ζείτε σε περιοχή που έχει ποτάμια. Συμφωνεί. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Για να δούμε τι άλλου είδους πληροφορίες θα πάρουμε, αγαπητοί μου. Τι θα μας αποκαλυφθεί. Δώστε μου παρακαλώ ένα λεπτάκι. Δεν το πιστεύω. Γίγαντας, βρε γίγαντας είστε. Τι σας έλεγα. Είστε γίγαντας πια, μεταφορικά μιλώντας. Κρατήστε το 3. Προστασία. Ανά πάντα έχει τύχει ξαφνική αλλαγή υποστηρικτές. Λοιπόν, τι να πω εγώ τώρα δηλαδή. Πείτε μου εσείς τι να πω. Άντε πάλι ευλογίες. Δόξα τω Θεώ, πλάκα κάνω προς Θεού. Έτσι πρέπει. Ευλογημένα να είναι τα πράγματα, αγαπητοί μου. Ευλογημένα. Το εύχομαι σε όλους σας. Σε όλους σας. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω να δούμε τι άλλου είδους πληροφορίες θα πάρουμε. Για να δούμε λοιπόν. Πάρα πολύ όμορφα τα πράγματα πάντως, παιδιά. Αλλά είστε πια έτοιμοι. Όπα, αυτό μας εμφανίστηκε. Εντάξει. Καταρχήν, έχουμε σαν απάντηση ένα τεράστιο ναι. Οι άλλοι βασίζονται επάνω σας. Σας εμπιστεύονται, παιδιά, τι σας είπα. Θα σας εκτιμούν και θα σας εμπιστευτούν και θα αρχίσουν να βασίζονται πάνω σας. Ο λόγος σας συμβόλαιο δηλαδή. Εδώ κρατήστε το 11, το 22 και το 1 ή 112 και 21. Κρατήστε αυτούς εδώ τους αριθμούς που έχουμε δύο αγγελικούς και έναν μόνο του. Σύμφωνοι, το 11 και το 22. Αλλά μπορείτε εσείς να τα συνδυάσετε αναλόγως. Να εκφράσετε περισσότερο ενδιαφέρον για ό,τι συμβαίνει γύρω σας. Μα παιδιά, ήδη κάποια από εσάς έχετε ξεκινήσει και το κάνετε. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Δείξτε εμπιστοσύνη στο ένστικτό σας. Τι σας έλεγα. Τι σας έλεγα. Ότι εσείς ήδη έχετε ψηλιαστεί τι γίνεται ή τι πάει να γίνει. Okay, το ένστικτό μας ποτέ δεν κάνει λάθος. Να το ακούμε. Και
Αφήστε τη δημιουργικότητα να σας οδηγήσει. Να το παιδιά, είστε ένας άνθρωπος φοβερά χαρισματικός, σοφός. Ή αν δεν είστε ακόμα, εδώ θα φτάσετε. Και πραγματικά η δημιουργικότητα έχει πάρα πολλές έννοιες. Τι σημαίνει δημιουργικότητα? Δεν σημαίνει ότι τέτοια καλά φτιάχνω κάτι. Δεν σημαίνει τέτοια καλά ότι δημιουργικότητα έχουν μόνο οι ζωγράφοι, οι καλλιτέχνες, οι γλύπτες, οι συγγραφείς. Δημιουργικότητα έχουμε όλοι μας, ανεξαιρέτως. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να φοράμε μια ταμπέλα και αυτό αυτόματα μας κάνει δημιουργικούς. Όχι. Όλοι μας δημιουργούμε, καταρχήν πρώτα απ' όλα, στην ίδια μας καθημερινότητα. Συμφωνεί? Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Και πάμε να δούμε τι έχουν να μας πούν και οι πολύ αγαπημένοι μας. Πολύ αγαπημένοι μας, μιλήστε μας. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Ναι, είναι αυτό που μας έδειξε εδώ και που σας εξήγησα. Εσείς θα συγχωρέσετε αυτούς που ήθελαν να σας βλάψουν. Και να σας πω και κάτι. Αν επιλέξετε να το κάνετε, είναι μεγάλη ανακούφιση, ψυχική ανακούφιση. Επιτέλους δεν κουβαλάω πια αυτό το βάρος πάνω μου, που δεν με αφήνει να κοιμηθώ, που συνέχεια νιώθω ότι με βαραίνει. Λες και έχω βαριές αλυσίδες στα πόδια μου. Δεν είναι υποχρεωτική η συγγνώμη. Αν θέλουμε, συγχωρούμε. Οπότε αυτό το αφήνω σε εσάς, στη δική σας κρίση. Αλλά για να μας το λέει εδώ ο πολύ αγαπημένος, έχει το λόγο του. Σύμφωνα. Και σας εξήγησα και το γιατί. Τα βάζουμε λοιπόν αυτό εδώ. Πάμε να δούμε το επόμενο. Μη μου αγχώνεστε, όλα θα πάνε κατευχήν για εσάς. Κατευχήν, όπως σας εξήγησα, όλα θα πάνε κατευχήν. Αρκεί εσείς να συγχωρέσετε πρώτιστα τον ίδιο σας τον εαυτό. Πρώτιστα. Μην τον αυτομαστιγώνετε, μην τον τιμωρείτε, συγχωρέστε τον και γίνετε τα καλύτερα φιλαράκια με τον εαυτό σας. Και όλα θα σας πάνε πρίμα. Οι εξελίξεις αυτές θα συμβούν με έναν πολύ φυσιολογικό και ήρεμο τρόπο. Θαύμα. Αγαπητοί μου, το μόνο που έχω να κάνω είναι να σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να είστε πάντα καλά και να έχετε όλα τα καλύτερα.